Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη φωλιά των κουκού. Πώς το λένε το καλημέρα στα Ιαπωνικά? Καλημέρα. Α, ήθελα να πω σαγιονάρα, αλλά το σαγιονάρα είναι άλλο. Όχι, σαγιονάρα. Παντόφλα. Αριγάτο. Δεν είμαι σίγουρος. Ας πούμε καλημέρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λοιπόν την Άση που θα είναι εδώ για να μας πει τις προβλέψεις των ζωδίων. Ευχαριστούμε και το Λάμπρο Βακιάρο, το Master Chef μας που θα φτιάξει σήμερα παστίτσιο λαχανικών με σάλτσα γιαουρτιού. Ευχαριστούμε όλη αυτή την ομάδα η οποία έχει εξασφαλίσει για εσάς συνεντεύξεις που θα συζητηθούν και φυσικά όλα τα αποκλειστικά που θέλετε να μάθετε επιπλέον και για τις εκπλήξεις αλλά και για τα δώρα που θα δώσουμε σε εσάς. Ευχαριστούμε γενικότερα γιατί σήμερα θα έχουμε το πρώτο μέρος από το μεγάλο μας οδηπορικό στο Πήλιο. Εγώ να δείτε πόσο σας ευχαριστώ γι' αυτό. Τα φιλιά μας σε όλη τη Μαγνησία, σε όλο το Πήλιο. Έχουμε περάσει εξαιρετικά και θα σας μεταδώσουμε εικόνες από αυτό το μαγικό ταξίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 14 πιο κουκου βίντεο της σημερινής ημέρας για να ξεκινήσουμε. Αριγάτο. Καταρχήν το άλμα ήταν καταπληκτικό. Δεν ήταν καταπληκτικό. Τώρα, είχαμε να το ζήσουμε, το εννοώ. Α. Και το είχαμε να το ζήσουμε και πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν μα έλειψε. Έλμα πια η πιο υπόνοι και η καημή, τα νοσοκομεία κτλ. Μια χαρά είμαστε. Όλα Στέφανε. Καλά. Καλημέρα σας. Πώς είστε, τι κάνετε, έχετε μια περιπηδικτική διάθεση. Ήταν από το περιπαιχτική, ένα αστείο το οποίο δεν πέρασε στο κοινό. Έπρεπε να γελάσουμε. Κάτι είχε ο Γιάννης τώρα. Θέλετε να γελάσετε από αυτό. Το μόνο κακό με τα άλματα είναι ότι μπορεί να χαλάτε τη δουλειά κάποιον άλλον ανθρώπου. Τώρα, εγώ κάτι έκανα εδώ με το μικρόφωνο μου και είναι ο Γιάννης Ιχολίτης μας απέναντι που μου λέει πραγματικά του έχουν χαλάσει τα πάντα. Δεν θα συνεχίσουμε όμως, κυρίες και κύριοι, κανονικότατα. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα και βέβαια ένα νούμερο ένα, το οποίο αυτό το νούμερο ένα, προσέξτε τώρα να δείτε τι είναι. Αυτό το νούμερο ένα καταρχήν το κάνει ένας πάρα πολύ αγαπημένος σας. Αλήθεια? Βέβαια. Πολύ αγαπημένος μας. Εντάξει, ναι, το θέμα όμως... εδώ. Αλλά το θέμα είναι... Αλλά το θέμα είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο κανονικά έχει ένα... Ας πούμε το συναντάμε σε μία μορφή. Ναι. Λες, αυτό μπορεί... Στην κανονική του μορφή δηλαδή, αυτό, είναι κάτι που ξέρουμε όλοι. Αυτό μπορεί να είναι και τζατζίκι. Μπορεί. Άκου τώρα. Δηλαδή, λες, αποκλείεται. Αλλά αυτό είναι όμως. Το τι είναι το πουλί. Πουλί. Όχι, το πουλί. Δεν είναι πουλί. Θα δείτε. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε την αντίθεση μας μέτρηση και πάμε να ξεκινήσουμε από το νούμερο 14. Άκου, κυρία μου, μάλλον δε, τι σου έχουμε στο νούμερο 14. Γιατί είναι αυτές τις στιγμές που αγαπάς, υπεραγαπάς ένα σύριαλ, το βλέπεις πολύ, ταυτίζεσαι με τους ρόλους, με τους πρωταγωνιστές και φτάνεις στο σημείο να βλέπεις την νίκη του τατουάζ, τη Χρύσα Δημοπούλου που έχουμε σήμερα, το κορίτσι δηλαδή, που κάνει. Να, εδώ τη βλέπουμε τη Χρύσα μας, την νίκη δηλαδή του τατουάζ, που κάνει προσπάθεια. Μαζί με τον Τάνο μας. Να χωρίσει τον Τάνο από την Έγκυο Γερονικολού. Εντάξει, τώρα για αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται. Θα έχει ακούσει η κακομοίρα. Αυτό είναι που λες. Το κορίτσι μας λοιπόν, παιδιά, τι ήθελε, να γυρίσει από την Κύπρο στην Ελλάδα και να πάει να ψηφίσει. Τη την πέσανε όλοι κανονικά στο εκλογικό κέντρο. Ε, μη μου πεις. Την τραβάγανε άστο το αγόρι, μην το χωρίσει το κορίτσι. Το βίωσαν κανονικά οι τηλεθεατές. Δεν το ήξερα ζει αυτό στη ζωή της. Μας δίνει λοιπόν για αυτή την υπέροχη βέβαια εμπειρία που έχει να πρωταγωνίσει στο τατουάζ δίπλα στον Τάνο. Και επειδή είχε κάνει και θέατρο πριν από τη συνεργασία με τον Γεωργίου και την ομάδα του, με τον Μάρκο Σεφερλή,
Τώρα, Χρήσα σου ξέφυγε, εμείς το βάλαμε γιατί βούτυρε ψωμάκι μας. Ο Μάρκος Ευερλής, κυρία μου, εκτός από αυτό που ετοιμάζει το τηλεοπτικό, τέλος πάντων, εγχείρημα, ναι, ετοιμάζει ταινία. Μπράβο. Αλήθεια το λέω. Ταινία. Πολύ ωραία. Στο νούμερο 14. Χαίρομαι πολύ που συναντώ από κοντά τη Νίκη Σοφού, την πιο μισητή ηθοποιό αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Πρέπει όλος ο κόσμος να έχει πέσει πάνω σου γιατί δεν θα χωρίσει το ζευγάρι. Τον Τάνο με τη Γερονικολού. Νομίζω ότι μισούν λίγο παραπάνω τον Νίκο τον Πολυδερόπουλο. Λίγο παραπάνω τον Πολυδερόπουλο. Λίγο παραπάνω. Αλλά έχω φάει πάρα πολύ μπούλινγκ αυτές τις μέρες. Τι εννοείς? Άλλη δουλειά δεν έχεις, ωραία κοπέλα και μπαίνεις να χωρίζεις ζευγάρια και είναι έγκυος και δεν το ξέρεις και ντροπή σου και γενικά. Αυτά σου είναι στον δρόμο. Ναι. Ο κόσμος δηλαδή πιστεύει πραγματικά ότι θέλει να κάνεις κακό στη Γερονικολού και στον Ντανό. Να σου πω κάτι, είναι τόσο μεγάλη η απήχηση που έχει το τατουάζ, που έχουν ταυτιστεί. Θεωρούν, ξέρω εγώ, ότι ο Νίκος είναι όντως δολοφόνος, ότι εγώ όντως είμαι μια ξεδιάντροπη που μπαίνει ανάμεσα σε ζευγάρια με το έτσι θέλω. Τις προάλλες που πήγαμε να ψηφίσουμε, κόσμος που με ξέρει από μωρό, μου φώναζε μέσα στο εκλογικό κέντρο. Τι σου λέγανε δηλαδή? Γιατί, Χρυσάκη, το κάνεις αυτό, εμείς σε ξέρουμε και είσαι ένα καλό παιδί. Γιατί, γιατί η Όλγα είναι έγκυος. Γιατί το κάνεις αυτό, μα ο Ντάνος την αγαπάει. Μια κυρία χτες μου λέει, θα σε έφτυνα άμα δεν. Τόσο πολύ. Εδώ και η μαμά μου είναι με στη στεναχώρια. Αντί να χαρεί, γιατί κάνει την κακιά, γιατί μπήκε να του χωρίσει. Εγώ του θέλω να παντρευτούν έναν μαζί. Δεν είμαι κακιά, δεν είναι κακιά η Νίκη. Ερωτευμένη είναι και μικρή. Πώς και στο τέλος του τατουάζ εμφανίζεσαι εσύ, παίρνει αυτό το ρόλο σε ένα σημείο που το σύριαλ κάνει πικ. Γιατί τελειώνει και το ξέρουν όλοι. Ευχαριστώ κάθε μέρα και τον Αντρέα και τον Κωστά τον Αναγνωστόπουλο και την Πανίτσα που ως εκ θαύματος, 2 χρόνια μετά από το κάστινγκ μου, με θυμήθηκαν για αυτό το πάρα πολύ ωραίο ρόλο και ενδιαφέροντα. 2 χρόνια μετά, τι εννοείς, το πρώτο κάστινγκ για το τατουάζ το είχες κάνει πότε? Πριν ξεκινήσει το τατουάζ. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Αγγελόπουλο? Είναι καλός ηθοποιός ο Αγγελόπουλος. Ναι. Σε πολύ δεν μπορώ να καταλάβω. Πάρα πολύ σωστός επαγγελματίας ο Γιώργος. Πολύ σωστός επαγγελματίας. Είναι στρατιώτης. Είναι καλός συνεργάτης. Πήγα φοβισμένη γενικότερα που θα παίξω στο τατουάζ. Είναι το τατουάζ, παιδιά. Και ακόμη περισσότερο που θα πρέπει να την πέσω στον Τάνο. Που θέλει να την πέσει όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έχεις συνεργαστεί κατά καιρούς με τον Μάρκο. Ναι. Πώς είναι η μετάβαση